Λοιπόν, και από τα αγροτικά πάμε στην υγεία. Υγεία. Πού είναι το βασικό μας μέλημα. Το ακούσαμε και πριν από λίγο από τον κύριο Λινακάκη. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συνθήματα και αιτήματα βεβαίως και των συνταξιούχων. Και βασικό αίτημα όλων είναι να υπάρχει δημόσια και δωρεάν υγεία. Και να είναι καλή υγεία, τέτοια που να μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς στις περιοχές που ζούμε. Βέβαια, και να στηρίζονται και έτσι οι δομές υγείας που υπάρχουν στην ενδοχώρα, εδώ στην Κρήτη. Και για μια τέτοια θα μιλήσουμε, Μέρη, για το Κέντρο Υγείας Χάρακα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ναι. Περάσαμε 2 χρόνια πανδημίας και κάτι, και όλη την περίοδο της πανδημίας ακούγαμε. Να στηριχτεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα στηριχτεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα μάτια σας. Ναι. Και πού φτάσαμε τώρα σήμερα. Διαχρονικά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που με καλέσατε. Να κάνουμε και τις συστάσεις. Μισό λεπτάκι. Η κυρία Κατερίνα Χάουσνερ είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, διαχρονικά ακούγεται αυτή η διαβεβαίωση ότι θα πρέπει να προωθηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά δυστυχώς αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει. Με κίνδυνο να κλείσει εντελώς, να πάψει να λειτουργεί πλέον και ειδικά στην επαρχία και στην απομακρυσμένη επαρχία που βρίσκεται το Κέντρο Υγείας του Χάρακα, γιατί βρίσκεται 45 χιλιόμετρα σε απόσταση από το Ηράκλειο, σε μία περιοχή στην πλειοψηφία της αγροτοκτηνοτροφική, με ένα πληθυσμό γερασμένο, φτωχοποιημένο. Έχει υποστεί πολλές επιθέσεις υποβάθμισης από πολλές πλευρές. Πολλές δομές έχουν φύγει από, από τις 2 δημοτικές ενότητες του Κόφινα και των Αστερουσίων. Δεν έχουμε πλέον τράπεζες, κινδυνεύει το ειρηνοδικείο και έρχεται σαν τελευταίο κερασάκι στην τούρτα το τελειωτικό χτύπημα, η υπολειτουργία ή να οδηγηθεί στο τελικό κλείσιμο το Κέντρο Υγείας του Χάρακα. Πόσος πληθυσμός και πόσα χωριά εξυπηρετεί ουσιαστικά. Καλύπτει μάλλον, για να το πούμε σωστά, το ναι, Κέντρο Υγείας Χάρακα. Καλύπτει 52 χωριά με 15.000 πληθυσμός, ο οποίος βέβαια το καλοκαίρι σχεδόν διπλασιάζεται και απειλείται ένας ολόκληρος πληθυσμός και αυτή τη στιγμή ήδη χωρίς γιατρό, παιδίατρο. Δεν έχουμε παιδίατρο αυτή τη στιγμή. Ναι. Να σημειωθεί ότι τις ημέρες που ο γιατρός, ο παιδίατρος βρισκόταν στο Χάρακα έβλεπε 80 περιστατικά την ημέρα. Πόσα? Σχεδόν 80 περιστατικά. Αυτό ήταν απάνθρωπο. Ένας παιδίατρος ερχόταν, έβλεπε την ημέρα 80 περιστατικά. 80 περιστατικά όταν... ναι. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παιδίατρος. Δεν υπάρχει κανένας παιδίατρος. Που σημαίνει ότι αυτά τα περιστατικά πού πάνε? Πουθενά. Έρχονται στο Ηράκλειο. Έρχονται στο Ηράκλειο. Έρχονται στο Ηράκλειο. Υπάρχει ακόμη μια θέση, γιατί υπάρχουν 2 θέσεις παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας του Χάρακα. Έχει όμως μετακινηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε και αυτό το θέμα, που είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, σε άλλη δομή. Όπως επίσης και αρκετό προσωπικό, 5 για την ακρίβεια, βρίσκονται σε μετακίνηση και δεν υπηρετούν στο Χάρακα, ενώ το οργανόγραμμα δείχνει στο Υπουργείο ότι έχουμε αυτά τα στελέχη, δεν τα έχουμε όμως. Και γιατί δεν τα έχουμε? Έχουν πάει με προσωρινά, ας πούμε? Όχι, δεν έχουν πάει προσωρινά. Όχι, θα είμαι ειλικρινής και θα πω, μεσολογούν δυστυχώς πολλές φορές οι βουλευτές για να εξυπηρετήσουν δικούς τους ανθρώπους και τους στέλνουν στις θέσεις που εκείνοι επιθυμούν να βρίσκονται. Στερώντας αυτή τη στιγμή, ο Χάρακα στερείται, το Κέντρο Υγείας στερείται όλους αυτούς που δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Χάρακα. Γιατί θέλω να σας πω ότι έχει 60 θέσεις στο οργανόγραμμα και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 35. Οι 11 από αυτούς είναι επικουρικοί, με κίνδυνο να σταματήσει η σύμβασή τους στο τέλος του χρόνου. Οπότε αυτόματα και κυρία Χάουσνερ, το Κέντρο Υγείας καλύπτει την ομπρέλα του και περιφερειακά ιατρία ή περιφερειακό ιατρείο? Ναι, ασφαλώς. Καλύπτει 6 περιφερειακά ιατρία. Αν θέλετε, σας λέω και τα χωριά που υπάρχουν. Είναι στον Πύργο, στο Ασίμι, στο Τεφέλι, στο Μεταξοχώρι, στις Στάβιες και στο Μεσοχωριό. Αυτά τα ιατρία, τα 6 περιφερειακά ιατρία με το Κέντρο Υγείας λειτουργούν με 8 γενικούς γιατρούς. Το οργανόγραμμα προβλέπει 6 περιφερειακά και ένα κέντρο 14 γιατρούς. Έχουμε 8 γενικούς γιατρούς, οι οποίοι φυσικά
δίνουν παραπάνω από τον εαυτό τους για τις εφημερίες που κάνουν. Και ξέρετε, 4 εφημερίες επιτρέπονται, είναι επιτρεπτές. Εκείνοι αναγκάζονται έως και 7 εφημερίες το μήνα. Με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και για τους ίδιους και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως. Τα περιφερειακά ιατρία υπολειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό που μας ανησυχεί, όχι μας ανησυχεί, μας έχει θορυβήσει, μας έχει τρομοκρατήσει όλο τον πληθυσμό, είναι οι τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας από τη Βουλή, ο οποίος λέει ότι θα αντικατασταθούν σιγά σιγά τα κέντρα υγείας, δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνουμε στα κέντρα υγείας τη στιγμή που έχουμε τον προσωπικό γιατρό. Ναι. Αυτός ο προσωπικός γιατρός, ο θεσμός είναι ανύπαρκτος εντελώς, ειδικά στην περιφέρεια. Από ό,τι γνωρίζω στις πόλεις λειτουργεί και εδώ εικονικά, μόνο για συνταχογράφηση. Και εγώ πάντως τον προσωπικό μου γιατρό, να ξέρετε, δεν το γνωρίζω, ούτε με γνωρίζει. Δηλαδή αυτό που λέτε εικονικά. Μα εικονικά, μα δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες προσωπικός γιατρός και ειδικά στην επαρχία. Διότι δεν μπορεί κανένας γιατρός από την πόλη να έρθει στην επαρχία, σε ένα οποιοδήποτε χωριό, στον Πύργο, στο Χάρακα, στο Ασίμι, και να ανοίξει ένα ιατρείο, γιατί χρειάζεται ασφαλώς ένα εξοπλισμό, ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό. Με ποιο τρόπο θα κρατήσει το ιατρείο να μπορέσει να επιβιώσει στην επαρχία? Και ασφαλώς δεν είναι επιθυμητό σε κανένα να έρθει σε τόσο απομακρυσμένο μέρος να υπηρετήσει, είτε σαν οικογενειακός γιατρός, είτε σαν γιατρός του κέντρου υγείας. Αυτό πρέπει. Αυτό είναι το κυριότερο μέλημά μας. Είναι να δοθούν κίνητρα οικονομικά στους γιατρούς για να έρθουν στο κέντρο υγείας. Προκηρύξεις μπορεί να γίνουν. Mm-hmm. Όλες θα είναι άγονες. Βέβαια και θα είναι άγονες. Θα είναι άγονες, γιατί δυστυχώς υπάρχει μία ανισότητα στη μισθοδοσία των γιατρών, εις βάρος των γιατρών των κέντρων υγείας. Ένας γιατρός, ο προσωπικός γιατρός που είναι ή στα Τόμι ή στο Ηράκλειο, με 2.000 ασθενείς παίρνει ένα επίδομα 700 ευρώ επιπλέον. Άσχετα που δεν θα τον δει ποτέ του, όπως είπατε κι εσείς. Εγώ είπα την προσωπική μου εμπειρία. Αλλά είναι γραμμένο όμως στη λίστα. Είναι γραμμένο στη λίστα. Μπορεί να εξυπηρετεί κάποιες συνταγογραφήσεις και παίρνει 700 ευρώ και νομίζω και κατασθενεί ένα μικρό, επίσης ένα μικρό ποσό κατασθενεί. Αυτά δεν τα παίρνουν στα κέντρα υγείας οι γιατροί, οι οποίοι βέβαια λόγω του πληθυσμού δεν μπορούν να συμπληρώσουν 2.000 πρώτον, αλλά η δουλειά που προσφέρουν είναι τριπλάσια και πιο επιβαρυντική, διότι κάνουν εφημερίες συνεχώς, δέχονται συνεχώς επίγοντα περιστατικά, δύσκολα περιστατικά, ενώ στα Τόμι έχω μάθει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι σε κάποια Τόμι υπάρχει συνωστισμός γιατρών, γενικών γιατρών, με ένα αριθμό 30 ασθενείς ημιρεσίως. Το ζητούμενο για μας δεν είναι να αποψηλωθούν τα Τόμι για να... Όχι. Είναι, μπράβο, να γεμίσει να έρθουν οι γιατροί που αναλογούν στο κέντρο υγείας, ό,τι αναφέρει το οργανόγραμμά του, που φαντάζομαι ότι δεν είναι και πρόσφατο. Όχι. Είναι από την πρώτη στιγμή που ναι, φτιάχτηκε. Ασφαλώς. Άρα δεν είναι σύγχρονο και δεν απαιτεί δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Έχουμε περισσότερες ανάγκες. Έχουμε πολύ περισσότερες ανάγκες. Θέλω να τονίσω ότι το Κέντρο Υγείας του Χάρακα, ελπίζω όλα τα κέντρα, αλλά ιδιαίτερα και το Κέντρο Υγείας του Χάρακα, προσφέρει πραγματικά ποιοτική ιατρική. Γίνονται και μικροεπεμβάσεις, μικροχειρουργία. Δυστυχώς οι γιατροί αυτή τη στιγμή έχουν υποβαθμιστεί, έχουν παροπλιστεί σε συνταγογράφους. Δεν μπορούν πλέον, δεν έχουν το χρόνο να ασκήσουν σωστά ποιοτική ιατρική, παρόλη την προσπάθεια που κάνουν. Και να πούμε επίσης ότι το Κέντρο Υγείας του Χάρακα είναι πολύ καλά εξοπλισμένο από διαγνωστικά μέσα. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πούμε ότι έχει συμβάλει κατά το πλείστον ο Σύλλογος, Κέντρος Υγείας. Το φανταζόμαστε. Με τις δωρεές των ανθρώπων εκεί της περιοχής. Επίσης και με τη συνδρομή του Συνδέσμου Δημοκρατικών Γιατρών της Γερμανίας, που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο Κέντρο Υγείας του Χάρακα. Έχουμε υπερηχογράφο,
ο οποίος αγοράστηκε και με τη συνδρομή της περιφέρειας και του Δήμου. Έχουν ελάχιστα κέντρα υγείας και πρόσφατα έχουμε αποκτήσει και μετρητή αερίων αίματος, ο δωρεάν του Παύλου Γιανακόπουλου, του Ιδρύματος Παύλου Γιανακόπουλου, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σωστικό ιατρικό μέσο, γιατί πραγματικά διασώζει ζωές τη μεταφορά τους από το κέντρο υγείας στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Εξοπλισμός, μας είπατε εντυπωσιακός, αλλά όλα με δωρεές. σχεδόν όλα με δωρεές. Και βέβαια το ζητούμενο είναι να υπάρχουν και το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορεί να τα λειτουργήσει όλα αυτά. Ασφαλώς. Είχαμε ένα θέμα το οποίο έχει δρομολογηθεί, ελπίζομαι. Δηλαδή να ενταχθεί το κέντρο υγείας. Μα αυτό πεντάχθηκε ή κινδυνεύει να πενταχθεί. Όχι. Δεν είχε ενταχθεί στην πρώτη ομάδα. Και δεν νομίζω ότι δεν θα είχε ενταχθεί εάν δεν είχε ασκηθεί αρκετή πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Και η 7η είπε, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης της συμπληρωματικής μελέτης στατικής επάρκειας και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί σε 4 μήνες και να ενταχθεί και αυτό στο ΚΕΣΤ. Μιλάμε για διχτυριακή αναβάθμιση. Διχτυριακή αναβάθμιση. Αλλά το πρωταρχικό μας θέμα είναι η στελέχωση του κέντρου υγείας. Γιατί αν το κάνεις το χτίριο. Και η αναβάθμιση βεβαίως. Γιατί αν δεν κάνω λάθος αυτό. Και αναβάθμιση. Φτιάχτηκε το 81-82. Ναι, εκεί. Και έχει αρκετές ζημιές το χρονικό διάστημα αυτό. Έχει υγρασίες, έχει ισοβάδες, είναι σε μία κατάσταση που κρίζει άμεσης ανακαίνησης. Αυτό που επίσης θέλω να πω ότι ο εξωτερικός χώρος του κέντρου υγείας δεν έχει ασχοληθεί ποτέ καμία αρχή για τη φροντίδα του, σε πλήρη εγκατάλειψη. Εννοείται για το περιβάλλοντα χώρο. Όλος, ο περιβάλλον χώρος έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο σύλλογος κάθε χρόνο να σπρίζει, να καθαρίζει, να φυτεύει. Και στο μεταξύ εσείς ανήκετε ουσιαστικά σε δύο δήμους, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Μισό να βάλει ο καθένας, μπορεί κάτι να κάνει. Όχι, εντάξει, μας βοηθάνε οι δήμοι σε αυτό το τομέα, μας βοηθάνε. Αλλά στην ουσία αυτή είναι η ιδιοκτησία της 7η ΥΠΕΣ, του Υπουργείου Υγείας. Σωστά. Και ποτέ δεν έχει ενδιαφερθεί κάποιος να έρθει. Δεν έχει έρθει καπιταρχήν κανένας, το λέω δημόσια. Με όλη την ευθύνη. Παίρνω την ευθύνη να πω ότι ποτέ σε αυτά τα χρόνια δεν έχω δει, στα χρόνια που από το 17 είμαι πρόεδρος του Συλλόγου, δεν έχει έρθει υποδιοικητής ή διοικητής της 7η ΥΠΕ να επισκεφτεί το κέντρο υγείας του Χάρακα. Θα κρατάνε όλα για την κορδέλα όταν θα γίνει η ανακατασκευή. Η αναβάθμιση όταν θα κόψουν την κορδέλα. Όχι, ήρθε, για να είμαι ειλικρινής, ήρθε κάποτε η κυρία Μπορμπουδάκη όταν ήταν διοικήτρια. Ήρθε σε ένα τραγικό γεγονός που είχε ακουστεί σε όλη την επικράτεια το κέντρο υγείας του Χάρακα, σε ένα περιστατικό στο Τεφέλη που ένα παιδάκι εκεί. Ήρθε για να μιλήσει φυσικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έκτοτε δεν έχουμε ξαναδεί κανένα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ευχαριστώ. Από πού είστε? Έχω γεννηθεί στο Χάρακα. Έχω τελειώσει το γυμνάσιο στο Χάρακα. Έφυγα στην Αθήνα, σπούδασα στη σχολή φυσιοθεραπείας και μετά έκανα μια διαδρομή αρκετά μεγάλη, Σουηδία, Γερμανία και μετεκπαιδεύτηκα στην Ελβετία στον τομέα της αναπτυξιακής νευροφυσιολογίας στην παιδιατρική και πάρα πολλά χρόνια έχω εργαστεί σε ένα πολύ μεγάλο κέντρο παιδιατρικό, ερευνητικό, συμβουλευτικό. Στο εξωτερικό. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Οπότε ξέρετε τώρα. Που εξυπηρετούσε. Τώρα θα πάμε στις συγκρίσεις. Αυτό θα και εξυπηρετούσε και κάποιες επαρχίες, όμορφες επαρχίες της Αυστρίας. Μάλιστα. Και μετά ήρθατε στο Χάρακα. Ήρθα στο Χάρακα, ναι. Πολιτισμικό σοκ. Ναι, έχω υποστεί σε πολλά επίπεδα πολιτισμικό σοκ. Αυτό όμως που θεωρώ εντελώς καταστροφικό αυτή τη στιγμή είναι η αποδόμηση γενικά του ΕΣΥ, της δημόσιας υγείας σε όλα τα επίπεδα και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας νομίζω ότι δεν έχει την ευκαιρία να ακουστεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εστιάζουν πάντα τα νοσοκομεία, σοβαρότατο, πολύ σοβαρό και τα νοσοκομεία, διότι είναι η κατάσταση. Έχω πάει 2-3 φορές συνοδεύοντας κάποιο και έχω υποστεί πραγματικά πολύ μεγάλο σοκ. Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε και για την κινητοποίηση. Δύο λόγια. Πείτε μας. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή, ναι. Την Παρασκευή
Οργανώνουμε και εμείς μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για όλα αυτά τα αιτήματα που έχουμε. Και το κυριότερο απ' όλα είναι, ναι μεν προκήρυξη θέσεων για το κέντρο υγείας, αλλά κυρίως να δοθούν κίνητρα. Να έρθουν γιατροί στο κέντρο υγείας, να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των γιατρών του κέντρου υγείας. Και επιτρέψτε μου ακόμη να πω δύο λέξεις για τους διασώστες. Ναι, οι διασώστες θα έχουμε δύο επικουρικούς που αν θα φύγουν στο τέλος του χρόνου δεν θα μπορούν να εξυπηρετούν τις 24-ωρο λειτουργία. Τρεις ακόμη θα φύγουν τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτό το τομέα δεν θα έρθει κανένας πλέον διασώστης στο Χάρακα. Για ποιο λόγο? Γιατί οι συνάδελφοί τους του ΕΚΑΒ απολαμβάνουν πάρα πολλά προνόμια που δεν τα απολαμβάνουν οι διασώστες που εργάζονται στα κέντρα υγείας. Και θα έχουμε και αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχει ήδη εμφανιστεί σε πάρα πολλά κέντρα υγείας και μεταφέρονται ασθενείς από φαντάρους. Φαντάρουσα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε η κινητοποίηση και όλη η πίεση που ασκείται όλο αυτό το διάστημα, γιατί σας είδαμε και στο Περιφερειακό, ήσασταν αρκετοί στο Περιφερειακό Συμβουλίο. Ναι, έχουμε κάνει ψήφισμα στο Περιφερειακό και στους δύο Δήμους, Δήμος Γόρτινας, όπως σας είπα προηγουμένως, Δήμος Αρχανώνας Τερουσίων, Δήμος Γόρτινας. Εμείς, το κέντρο αναφοράς του, η περιοχή αναφοράς του κέντρου Υγείας Χάρακα είναι η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων και η Δημοτική Ενότητα Κόφινα. Κόφινα. Ναι, με τα αστερούσια. Που σημαίνει ότι είναι πεδιάδα και βουνό, βουνά, γιατί έχει. Ακριβώς. Είναι η οροσειρά των αστερουσίων, η οποία έχει ενταχθεί και στην UNESCO. Ναι. Αλλά με την πολιτική που ακολουθείται σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, οδηγείται με σταθερά βήματα στο μαρασμό. Και τώρα στην που είπατε ερυποποίηση. Πολιτική, κυρία Χάουζεν, φαντάζομαι έχετε ζητήσει και τη στήριξη και των βουλευτών εδώ, το δικό μας πολιτικό ταμών. Έχω ζητήσει τη στήριξη όλων των βουλευτών. Θέλω να ευχαριστήσω την πλειοψηφία των βουλευτών. Δυστυχώς δύο δεν έχουν καμία συμμετοχή ή καμία επαφή μαζί μας. Θα έρθουν για αυτή. Καμία επαφή μαζί μας. Οι υπόλοιποι ναι, έχουν κάνει αρκετές παρεμβάσεις προς τον Υπουργό Υγείας και μάλιστα υποσχέθηκε. Από ό,τι έμαθα σήμερα από το γραφείο, το βουλευτικό γραφείο της κυρίας Βατσινά, ότι όταν θα έρθει στην Κρήτη θα επισκεφτεί και το κέντρο υγείας του Χάρακα. Ο υπουργός. Έτσι υπόθηκε. Δεν το γνωρίζω. Ελπίζω. Και να κομίζει λύσεις. Αυτό είναι το βασικό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε και καλούς αγώνες για όλο το Χάρακα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να απευθύνομαι και εμείς όλοι, όλος ο πληθυσμός. Εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ το Σύλλογο, αλλά απευθύνομαι εκ μέρους όλου του πληθυσμού και θέλω να μεταδώσω την αγωνία όλων. Για το ότι η Μέλη γενέστηκε την ίδια στην περιοχή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.